Καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη Παγκοστηδί εδώ και σήμερα βρισκόμαστε στον κόσμο μας, στο νησάκι μας, στο Abandoned Island, το απομακρυσμένο νησί. Λοιπόν, ε, από ό,τι βλέπετε έχω αρχίσει και κάνω κάτι αλλαγές πάλι και δεν φαίνεται καν το skin μου, οπότε νομίζω καταλάβατε τι παίζει. Δεν έχω ίντερνετ για μία ακόμα φορά. Ευχαριστώ πολύ ότε. Αλλά ναι, πέρα από την πλάκα δεν έχω ίντερνετ, οπότε βαριέμαι. Και ήρθε εδώ πέρα και άρχισα να παίζω. Πήγα ένα μεγάλο ταξίδι mining, σκόντωσα μερικά πράγματα, πήρα πάρα πολλά levels από το mining, γενικά μετά από το smelting και όλα αυτά. μάζεψε ευτυχώς πάρα πολύ coal και είπα να αρχίσω να χτίζω μερικά πράγματα. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα από όλα είναι ότι Έχτισα αυτό το villager χώρο εκεί πέρα το για, το, για να γίνει villager farm και από ό,τι ακούτε εδώ πέρα κάτω, που ήταν ένα χώρο που ήθελα να γεμίσω όπω έκανα εκεί πέρα, επειδή γέμισα τα ντουβάρια και για να μην σπονάρουν mods. Ε, ναι, ήθελα να γεμίσω εδώ το χώρο και ακούτε έναν villager, ένα villager zombie. Και δεν μπορούσα απλά να μην αρχίσω το record, σκόπευα να παίξω κι άλλο. Επίση, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι το ότι έφτιαξα εκεί πέρα ξανά το spawner μέρο. Έκανα τεράστιο μέρο με όλο το κόμπλιστον που μάζεψα από το mining. Το βλέπετε εκεί πέρα. Και ευτυχώ δουλεύει. Επειδή είχα παρατηρήσει από τεστ ότι όταν βρίσκεσαι εσύ ή ο χώρο σε μια διαφορά ύψου, τότε σπονάρουνε mobs. Και επίση πρέπει να είναι πολύ μακριά και να είναι πολύ μεγάλο ο χώρο για να σπονάρουνε. Η flat επιφάνεια. Οπότε ναι, άρχισαν να σπονάρουν mobs. Οπότε θα βρω κάποια στιγμή κι άλλον villager. Οπότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε εκεί μέσα να αναπαράγουμε villagers. Και αυτό είναι πολύ καλά νέα. Οπότε για αρχή, Καλό θα ήταν ε, να χρησιμοποιήσω αυτά τα spider eyes επειδή πραγματικά άρχισα πολύ να τα λαμβάνω υπόψη μου spider eyes και όλα αυτά για να κάνω fermented γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε potion of weakness να φτιάχνουμε για να τους πετάμε και να γίνουν κανονικοί και ευτυχώ έχω αυτό, lol 3 glass εκεί πέρα ακριβώς όσο χρειαζόμουν ε, Gunpowder θα πρέπει να έχω εδώ μέσα κάπου πουντο Α, και ένα golden apple, αυτό το χρειάσουμε για μετά Gunpowder, ευτυχώς, έχουμε αρκετό και τι άλλο θα χρειαστώ, τι άλλο, θα χρειαστώ αυτό για να το κάνω power up, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, ε, sugar, θα χρειαστώ ζάχαρη, εδώ πέρα έχω μερικά, οκ, okay, να τη ζάχαρη, οπότε θα μπορώ να χρησιμοποιήσω, που τα βάλα τα brown mushrooms, εδώ τα είχα αφήσει, θα μαζέψει κάτι μανιτάρια, ευτυχώς που βρήκα, επειδή τώρα θα φτιάξουμε Fermented Spider Eye και τα χρειαζόμαστε αυτά για Potion of Weakness. Οπότε, ναι, πολλή δουλειά out of camera, αλλά τι να κάνουμε όταν δεν έχω ίντερνετ αναγκαστικά. Αναγκαστικά κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, κάτσω να τον φέρουμε αυτόν. Ε, είναι μέρα, οπότε θα τρώει damage. Οπότε έχω μια ιδέα για το τι να κάνω. Α, θα μου καταστρέψει όλα αυτά εδώ πέρα, αλλά δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα. Κοιτάξτε. Παίζοντα το Magma και στον κόσμο του Get Greg, άρχισα και δοκίμαζα και πειραματιζόμουνα και έμαθα αρκετά κολπάκια. Οπότε κοιτάξτε, θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε μια βάρκα. Θα πάμε στα Brewing Stand εδώ πέρα. Θα βάλουμε αυτό. Τα Potion of Weakness θα γίνουν. Θα περιμένουμε τώρα να φτιαχτούν. Για να τα χρειάζομαι. Θα έλεγα πρώτα να το κάνω. Και ελπίζω να είναι Farmer Villager. Πάνω απ' όλα γιατί από ό,τι ξέρετε οι farmer πετάνει ο στον άλλον Τέλος πάντων crops Οπότε γίνονται όλοι willing σιγά σιγά Και όταν είναι willing δηλαδή βγάζουν σκιαρδούλες Τότε αναπαράγονται Και πρέπει να αναπαραχθούν ε, οι villagers για να βγάλουν και άλλα είδη Αρχικά θα ήθελα έναν farmer Δηλαδή αυτούς με το καφέ pullover Και μετά θα ήθελα τους άσπρου. Γιατί από ό,τι κατάλαβα Έτσι θα πάρω enchants Από enchanted books που θα μου δίνουν Αλλά τώρα θα μου πείτε Βιβλία έχει. Θα μπορέσω να πάρω από κάποιον villager. Οπότε έτσι θα αρχίσουμε να τα μαζεύουμε τα πράγματα και να δυναμώνουμε το enchantment table. Επίση, παρατήρησα ότι είχα πιάσει σε βίντεο πριν να το είχα πιάσει αυτό το mending βιβλίο. Και δεν ήξερα τότε πόσο καλό και ο είναι το mending. Οπότε δεν ήξερα και πώ να το χρησιμοποιήσω καλά. Αλλά δεν έχω string. Πε να πάω στο Minecraft κάτω γι' αυτό. Γιατί θα αρχίσω να κάνω combine πάρα πολλά fishing rods και θα του βάλω mending. Για να παίρνω και άλλα πολύ καλά δυνατά πράγματα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν θα το χρειαστούμε αυτό τώρα. Χρειάζομαι τον κάπνι. Αυτά εδώ. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Κάπου από κάτω τον ακούω. Ναι, σε αυτό εδώ. Ω! Είναι και άσπρο. Α, μητζή. Είχε πάει στο μέρο. Ναι, και τώρα δεν νομίζω να μου έρθει. Ναι. Θα κάτσουμε λίγο έτσι για να καταλάβουμε. Τι θα κάνουμε. Πώ θα τον μεταφέρουμε. Γιατί είναι σε αυτό το μέρο που έκανα mine παλιά. Oh. Τώρα ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει φίλε. Θα πρέπει να τον κάνω κανονικό villager. Αλλά δεν θα ανεβαίνει άμα αν τον κάνω κανονικό villager. Κάτσε, θα σκεφτώ κάτι. Θα σκεφτώ κάτι. Θα σκεφτώ κάτι. Ε, δεν δε, δε γίνεται αυτό. Απλά θα καλύπτω σιγά-σιγά το χώρο. <Τι> Τώρα σε λίγη ώρα θα γίνει κανονικό αυτό. Αλλά με πέτυχε και εμένα το weakness. Λίγη ώρα θα του δώσουμε και θα γίνει κανονικό. Οπότε ένα λεπτό να τον κλείσω εκεί στη γωνία για να μην πεθάνει κιόλα. Ή κάνει τη Ε! Ε! Όχι! Φύγει από κοντά μου. Τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να ανοίξω κι άλλο χώρο. Ε, θα πάρω μπλοκ και θα τον κλείσω μετά. Ορίστε. Τώρα δεν μπορεί να με πειράξει, τέκια. Εγώ θα ανέβω μια γρήγορη πάνω. Μην τολμήσει και με βαρέσει. Άουτς. Αυτό ήταν κακό. Ε. ε. Γιατί το κάνεις αυτό. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό θα γίνει villager κανονικό, αλλά θα πρέπει να φέρω εγώ για να καλύψω αυτό το χώρο, να μην σπονάρουν άλλε βλακίε εκεί κάτω και μου σπάσουν τα νεύρα. Θα φέρω χώμα. Μια αντί, έχει το χώμα είναι το πιο κλασικό πράγμα. Θα του δώσουμε λίγο χρόνο. Ορίστε. Φτιάχνεται σιγά σιγά. Δεν πειράζει, να τα διώξω αυτά εδώ τα, τα πράγματα. Με λίγο bone meal φτιάχνεται η υπόθεση, οπότε κάτσε να φύγει. Γιατί είναι κάπως ενοχλητικό, είναι η αλήθεια. Παίρνω και seeds στο μεταξύ, τα οποία δεν τα χρειάζομαι και καθόλου. Ε, θα μπορούσα να κάνω breed κάποια κοτόπουλα με αυτά τα seeds, για να φεύγουν από πάνω μου. Λοιπόν, κάτσε να τους δώσω. Ο είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά ξανά, μαζεύτηκαν, όχι. Πρέπει να τα σκοτώσω. Θα, θα, μου τα σπαμάρουν όλα με αυγά. Και δεν θέλω να σπαμάρω αυγά πάλι. Νομίζω με καταλάβατε μερικοί. <laughs> <laughs> mm. Κοίτα πόσα μαζεύονται. Ωραία, θα αφήνω λίγα. Δεν μπορώ να έχω αυτό το spam και με τα entities να μου λαγκάρουν την υπόθεση. Για να, να κοιτάξτε πόσα αυγά μου ήρθαν πάλι. Ε, θα πρέπει μερικά να τα πετάξω. Θα τα κάνω άλλη στιγμή βασικά για να μην γεμίσει ο χώρο. Μερικά θα τα πετάξω απλά μέσα στο βυθό και δεν θα ξαναβγουν ποτέ. Αλλά λοιπόν, από ό,τι παρατηρείτε, σήμερα δεν έχουμε κάποιο challenge τη ημέρα. Μου είχατε αφήσει πολλά comments. Αλλά σήμερα ήθελα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο που θα χτίζω και δεν ήθελα να με καθυστερήσει κάποιο challenge. Οπότε ναι, <laughs> την επόμενη φορά θα έχουμε ένα challenge από το προηγούμενο βίντεο. Και ένα challenge από comment που θα αφήσετε σε αυτό το βίντεο. Οπότε θα κάνω δύο προκλήσει. ή θα τι βάλω στο βιβλίο. Βασικά δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνω πολλά στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε θα κάνω όλε τι προκλήσει σα. Βασικά ναι. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι με τι προκλήσει σα. Θα κάνω τρει προκλήσει. Οπότε ναι. Α, ε, κανονικά θα μου αφήσετε σε αυτό το βίντεο κάποιο σχόλιο. Για, με ένα challenge. Και πάνω για τα αυτά. Τώρα κάτσε να φτιάξουμε αυτόν εδώ. Ε, ε, ε. Φίλε. Ε, βασικά τώρα μπορεί να ανέβει πάνω κιόλα, Οπότε δεν έχουμε θέμα Ωραία Κοιτάξτε πως θα το πάμε ε, Επειδή πρέπει να καλύψω το χώρο Τα αφήσω εδώ Ωραία καλύφθηκε ο χώρος Και ε, Τεκέ Ανέβα πάνω Ωραία Τώρα τον έχουμε και είναι και νύχτα. Τον έχουμε μαζί μα. Οπότε θα μπορέσω να τον φέρω και δεν θα χρειάζεται να, το μεταφε... να τον μεταφέρω με βάρκα. Γιατί αυτό που σκοπεύω να κάνω με αυτή τη βάρκα είναι να τη βάλω μπροστά του. Και έγινε κανονικό τώρα. Δεν πειράζει. Θα σα δείξω. Δεν χρειάζεται να σα το πω. Κοιτάξτε. Και τώρα τον πηγαίνουμε σιγά σιγά μέσα στο σπίτι. <laughs> Κάνοντα κουπί μέσα στι πέτρε. <laughs> ναι, και εδώ πέρα πρέπει να βάζετε πάντα κάτι τέτοια. Όχι οι κανονικές πόρτες γιατί τις πόρτες σας ανοίγουν. Αυτά δεν μπορούν να τα ανοίξουνε. Ωραία. Εδώ θα κάτσεις. Εδώ. Για να δούμε τι trades έχεις γιατί είναι άσπρος αυτός. Knockback 2. Δεν είναι και τόσο καλό αλλά μπορώ να πάρω Emeralds από το χαρτί του. Βασικά, ας το ανοίξουμε μερικά trades. Ας το ανοίξουμε trades. Ε, και θέλω να σας δείξω επίσης και, τη... και αυτό εδώ πέρα. Οπότε θα μπορούσα να σκοτώσω μερικά mobs Κάτσε να την αφήσω τη βάρκα εδώ. Α την αφήσει, σιγά. Mm -hmm. Νομίζω καλύτερα εκεί που έβαλα τα σούκαρκα. Γιατί μπλοκάρουν λίγο από την οπτική που έχω σε αυτήν εδώ τη βλακεία που δεν είναι καν όμορφη. Και μπορούμε να βλέπουμε από εκεί καλύτερα τη λίμνη. Οπότε ναι. Πάμε εδώ πέρα για να δούμε αν θα σπονάρει κάτι. ή άμα θα πρέπει να πάω πιο πίσω μετά για να σπονάρει κάτι. Λογικά θα σπονάρουν. Ναι, βλέπετε mobs εκεί στο βάθο. Επιτέλου έχουμε mobs. Επιτέλου. Κάτι που χρειαζόμουν και ήταν πολύ βασικό ήταν το να έχω mobs. Ορίστε. Σιγά σιγά, σιγά θα σπονάρουν εδώ πέρα και άλλοι οι zombie villagers. Και μετά θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα του χρειάζομαι καν του zombie villagers. Αλλά έχουμε και σκέλετ, έχουμε τα πάντα. Μπορώ να παίρνω και έντερμεν επιτέλου. Ε, αν ευτυχώ, ευτυχώ που δούλεψε αυτό το σχέδιο. Κάπω ακραίο. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο το έκανα. Ελά τι να κάνουμε. Τι θα κάνω από το να πετάξω το κόμπλι στον καλύτερα να το προσπαθήσω. Έτσι κι αλλιώ ίντερνετ δεν έχω. Α, κάτσε, θα παίξουν τώρα ξύλα αυτοί. Εγώ ποντάρω στο δεξί. Έλα δεξί. Βάρα του. Βάρα του ένα ακόμα. Ω, σωστό ο, ο δεξί νικάει τη μάχη. Έλα εδώ πέρα. Και κάνω το cleanup. Μέχρι και εδώ cleanup. Τι είναι αυτά, πια. Ωραία, έχω και bones. Θα έλεγα να τα κάνω save up, κάπω τα bones, να τα κρατήσω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστώ πολύ το bone meal με τα σχέδια που έχω. Γιατί έχω μεγάλα σχέδια. Ου, τω τω. Πάμε τώρα. Πού πάμε, Πού πάμε. Τι κάνουμε μετά, Τι κάνουμε μετά. Α, ναι, παίρνουμε όλο το sugar cane. Βασικά αυτό στέλνει χαρτιά. Αν θέλει χαρτιά θα μπορούσα να κάνω ένα γιγάντιο sugar cane farm είναι η αλήθεια mm, Να το κάνουμε και αυτό, να κάνουμε ένα γιγάντιο sugar cane farm Θα κάνω, θα κάνω ένα Αλλά βαριέμαι να το κάνω τώρα ξέρετε Αλλά τώρα είναι στιγμή που περίμενα Και εσείς ενδεχομένω να περιμένατε Να κάνουμε τα trades, αν ναι Και εσύ μαγειρέψου Και εσύ μπες εδώ θα πάρω λοιπόν όλο μου το sugar cane που για κάποιο λόγο το είχα εδώ μέσα και δεν χρειάζεται να είναι εκεί μέσα Οκ. Okay. Θα βάλουμε εδώ κάτω τα κόκαλα. <laughs> εδώ πέρα θα είναι τα κόκαλα. Βασικά θα είναι τα σπορ... Τα σπόρια τα ραπάνακια. Όχι. Όλα, όλα, τα seeds θα μείνουν εδώ στο κέντρο. Εδώ στο κέντρο θα μπαίνουν σπόροι μόνο. Μόνο σπόρια και saplings. Οπότε, ένα σπόρο. Όχι. Saplings. Τίποτα άλλο που πρέπει να βάλω εκεί μέσα στο κέντρο. Όχι, δεν νομίζω. Οπότε τώρα μπορούμε να φτιάξουμε τα χαρτιά που θα δώσουμε στον για το Villager. Και θα μου δώσει Sweet Emeralds και θα ανοίξει και άλλα trades. Και φυσικά πρέπει να αναφέρω ότι δεν έχω ιδέα ποτέ το βλέπετε αυτό το βίντεο. Το βλέπετε λογικά την πρώτη μέρα που είχα internet δεν μπορούτε να σας ενημερώσω για αυτό το θέμα. Και έχω νευριάσει αρκετά. Στο μεταξύ, άμα μου βγει κάποιος καρτόγραφερ, τι θα δείξουν τα Woodland Mansion Maps. Πραγματικά. Ω, oh, αυτό θέλει βιβλία. Φακ. Ω, oh, αυτός αυτό δεν είναι βιβλιοθήκε. Να είμαστε, να είμαστε, να τα μα. Έτσι θα πάρουμε λοιπόν bookshelves. Έτσι θα πάρουμε βιβλία και bookshelves. Έτσι λοιπόν κανονίζεται το θέμα των βιβλίων. Θα έλεγα να τα κρατήσω τα emeralds. Θα φτιάξω ένα αντίστοιχο chest κάπου εδώ. Κάπου εδώ θα πρέπει να έχει και ένα chest. Βασικά, μια και είναι αυτό κοντά που αφήνω όλα τα signs και το ντουβάρι, τα αφήνω εδώ για τα emeralds. Νομίζω ότι βολεύει. Εγώ αφήνουμε τα Σάινς εκεί, εδώ τα Emeralds αφήνω, μια και είναι δίπλα σε αυτό. Οπότε εδώ πέρα, μιας και έδιωξα τα χρασίδια για να βάλω αυτή τη βάρκα, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να χτίσω, για να μάζεψω τα λουλούδια. Έτσι δεν είναι ωραίο, θα έλεγα να ρίξω λίγο bone meal πάνω να τελειώνει η υπόθεση. Και ναι, μετά θα μπορώ πάλι να το βλέπω. Βασικά θα μπορεί ο χώρο πάλι να βλέπετε και να μην είναι απέσιο. Που έχω το bone meal. Πού είναι? Φέρτο μου, ρε! Δεν έχω bone meal. Ε... Θα γίνει όλο bone meal, λοιπόν. Θα γίνει όλο bone meal. Δεν νομίζω να χρειαστώ πάνω από δύο. Δύο θα πετάξω και μετά θα πετάξω και από πάνω τα λουλουδάκια. Κάτσε να πετάξει και εδώ μέσα στα blocks. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει χώρο στο inventory. Τα βάλω και στα μισελάνια σε ό,τι άλλο έχω. Ορίστε. Πολλά βέλη. Τα χαρτιά πάνω μου. Τα κρατάω πάνω μου. Ε, θα έλεγα την ασπίδα να την έχω. Ναι γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς το pack του Rebel είναι κάπως σκοντή ασπίδα. Οπότε δεν μου κόβει πάρα πολύ χώρο. Και είναι και ωραία ασπίδα. Δεν θα... Έχω κάποιο παράπονο από αυτό. Λοιπόν, δεν νομίζω να χρειαστώ το hoe. Θα το πετάξω εκεί μέσα στα μισελάνιου. Οπότε, τέλεια, 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 τέλεια. Το μόνο που μένει είναι να ασχοληθώ με το rod. Ξέρετε κάτι, θα ενώσουμε mending με fishing rod. Θα το πάμε full και θα το πάμε όσο πιο πολύ γίνεται. Θα το μαξάρουμε τελείω αυτό το rod. Οπότε, θα το ενώσω αρχικά με το mending, θα ψαρέψω λίγο για να ανεβεί το durability. Και νομίζω ότι εκεί θα είμαστε καλά. Κάτσε να πετάξω μερικά λουλουδάκια εδώ. Επειδή δεν έχει κάτι. Και ένα λουλουδάκι εδώ και είμαστε μια χαρά. Το πρώτο anvil που θα βρούμε κοντά μα βρίσκεται εδώ μέσα. Στο enchanting room. Βασικά και τα δύο εδώ είναι. Δεν νομίζω να έχω πετάξει anvil αλλού. Να έβαλα και ένα chest εδώ. Δεν ξέρω γιατί έχω εκεί μέσα. Το παίρνω. <laughs> Έλα. Έλα! Γίνε. Έχουμε ένα anvil εδώ. Ένα anvil εδώ. Και εδώ το table. Ε, Όμω επειδή θα έχουμε βιβλιοθήκε, μετά ο χώρο θα αλλάξει. Θα μπουν βιβλιοθήκε γύρω-γύρω στη γωνία. Και εδώ στη γωνία θα το φτιάξω λίγο το χώρο. Και θα μείνει το enchanting table στο κέντρο. Ο Μιτζή δεν υπάρχει κέντρο. Φακ. Οπότε θα βρω κάποιο άλλο design. Θα βρω κάποιο άλλο design. σω αυτό είναι ο ένα χώρο. Και να κάνω ένα underground δωμάτιο από εδώ που θα ξεκινάει. Ή από εκεί. Ή από εδώ. Θα μπορούσα να το κάνω και πάνω στο μεταξύ που θέλω να κάνω ένα δωμάτιο. Θα μπορούσα να κάνω ένα μεγαλύτερο δεύτερο enchantment table, επειδή μετά δεν θα έχω θέμα με το leather, ούτε τα βιβλία. Λοιπόν, εδώ πέρα μπαίνει το κλικ με το mending. Αποκτάει mending, οπότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ψαρεύουμε και δεν νομίζω καν να χρειάζεται να ψαρέψουμε. Θα κάνω την αρχή δική τεχνική. Θα πάω, θα ψήσω κάτι από του φούρνου. Θα πάρω το γυαλί βασικά και επειδή θα το έχω στο δεύτερο χέρι, θα πάρει τέτοιο, θα πάρει durability. Δεν χρειάζεται καν να ψάρεψει και να χάνω το χρόνο μου. Α, oh. ορίστε, γέμισε. <laughs> λίγο ακόμα μένει. Άντε. Δεν μου δώσει XP. <laughs> <laughs> δεν μ' άρεσε να το βλέπω να έχει χάσει λίγο durability, ξέρει. Θα μπορούσα να το βάλω και στο σπάθι, το mending βέβαια. Αλλά δεν δε θέλω στο σπάθι. Nope, δεν μ' άρεσε να τα βάζω στο σπάθι. Μ' αρέσει το σπα... να κάνω πο... ένα πολύ. Ο μόνο τρόπο να το βάζω στο σπαθί βασικά θα ήταν άμα είχα πάρα πολύ οπί σπαθί. Αλλά αυτό με σάρκνε ένα δεν λέει να το διατηρήσω για πάντα. Λοιπόν, θα κάνω. Πόσα bottles. Ε, θα τα κάνω όλα bottles. Και μου μένει ένα γυαλάκι. Πού να βάλω το γυαλάκι τώρα. Κάπου θα το πετάξω. Ε, ε, ε εντάξει, θα το κράτησα μέσα στο chest. Ποτέ δεν ξέρει. Μπαίνει εδώ. Λοιπόν, θα κάνω 3 water bottles και θα τελειώσω με λίγα ακόμα potions of weakness. Ή θα μπορούσα να πάρω κι άλλο... να κάνω κανένα άλλο trade. Βασικά ξέρετε κάτι. Θα ήθελα να ανοίξω κι άλλα trades είναι η αλήθεια από το villager. Οπότε θα πάρω ένα bookshelf επειδή έτσι κι αλλιώς θα έπαιρνα στο μέλλον. Άρα δεν χάνω και κάτι ιδιαίτερο. Πάμε εδώ πέρα να εκμεταλλευτούμε πόσο power up είναι από το τέτοιο. Α, έχουμε ακόμα πάρα πολύ. Πότε water bottle με fermented και gun powder. Εδώ πέρα είναι τα καλούδια. Ένα, δύο fermented και δύο gun powders. Και θα είμαστε μια χαρά. Εδώ. Και πετάμε τα water bottles μέσα. Θα μπορούσα να κάνω το αντίστοιχο εδώ, αλλά δεν θέλω να ξοδέψω δεύτερο blaze rod. Δεν ξέρετε κάτι θα το ξοδέψουμε. Δεν χάνουμε και τίποτα ιδιαίτερο. Blaze Powder στο μεταξύ έπρεπε να πω, όχι Blaze Rod. Blaze Rod μακάρι να είχα, να φτιάχνα κι άλλα και να τελειώνει λίγο ο πόνο. Δεν είχα μάζεψει πάρα πολλά γιατί το βάζω εκεί. Εδώ. Ορίστε. Πετάμε και το Gunpowder. Μετά θα κάνουμε το αντίστοιχο και εδώ πέρα. Μέχρι να ετοιμαστούν, να βάλουμε εδώ μέσα στο chest ό,τι μένει από bottles. Δεν σε έχω φυτέψει εσένα, ρεπ. Ας πετάξουμε και το τελευταίο Παίρνω αυτά Τα αφήνω πίσω και έχω αρκετά Ό,τι villager έρθει μπορούμε να τον κάνουμε κανονικό Έχω και τα apples Μπορώ να κάνω άπειρα gapples Αλλά δεν νομίζω περισσότερα από τόσα να μου χρειαστούν Άμα βρω κάποιον farmer Τέτοιον villager Θα αρχίσω να του πετάω Κάτι από τα crops που θα του πετάξω όλα με τα καρότα επειδή έχω πολύ τσίκεν, θα του πετάξω όλα μου τα wheat και θα αρχίσει να τα κάνει ψωμιά αυτό. Και πατάτε θα του πετάξω Πατάτε είναι πολύ χρήσιμε. Οπότε θα έλεγα να κλείσω το επεισόδιο με τη φάρμα. Μαζεύοντα τη φάρμα μου. Ορίστε. Μια χαρά. Και θα μένουν power dump αυτά. Ναι. Νομίζω ότι τα είχα τα καρότα στο δεξιχέρι Τώρα πρέπει να γυρνάω και να κάνω scroll. Γύρω γύρω. Οπ. Ωραία. Έχουμε φάει. Έχουμε τα πάντα έτοιμα. Οπότε είναι σαν να ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο. Το ουπικό κεφάλαιο τη σειρά. Τώρα θα έχουμε πράγματα. Θα μπορώ να πάω σύντομα να σκοτώσω τον Δράκο. Και θα αρχίσω να μαζεύω πράγματα από το end. Θέλω για πρώτη φορά να κάνω εξερεύνηση το 11 end. Ω oh, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πιστεύω. Και βασικά θα έλεγα αντί για καρότα να φτέρω πάρα πολλέ πατάτε. Νομίζω πατάτε θα μου είναι πιο χρήσιμε. Και πάνω του πετάξω μερικά καρότα για να χαίρεται και να έχει φάει αυτό ο villager, ο, ο χωριά τη. Στο τεκεδί χωριατό χωριά, σπίτι πηγαίνουμε και πετάμε σε αυτό το villager που ελπίζω να περνάει καλά. Ε, περνάτε καλά, κύριε. Πάρτε εδώ καρότα. Πάρτε εδώ καρότα. Τα πήρε. <laughs> και θα του κάνω ένα trade για να δούμε τι άλλο έχει να μου προσφέρει μετά. Γιατί μπορεί να ανοίξει κάποιο καλό trade. Είναι librarian, είναι ο πιο χρήσιμο με λίγα λόγια. Να, τώρα knockback εδώ πέρα, να το κάνουμε. Θέλω να δω, όπω είπα, ο καρτόγραφερ. Θα είναι ενδιαφέρον αυτό. Κι να πάρω το XP. <σχει> 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 Δικό μου. Θα ψάρεψω για στο μεταξύ. Λίγο. Να πάρω λίγο XP και να γεμίσει αυτό. Να το. Αυτό όταν βγαίνει σημαίνει ότι πήρε νέο trade. Ότι άνοιξε νέο trade. Ή ότι μπορεί να ξανατρεντάρει με το ίδιο item. Άμα δεν μπορούσε να του δώσει άλλο από αυτό. Αυτό είναι καλό σημάδι. Κάτσε να πιάσουμε κάτι τώρα. Έρχεται να το, να το. Ευχαριστώ για το ψάρι. Δεν σα αρέσει το ψάρι, δεν πειράζει. Άστο εκεί. Τι άνοιξε τώρα, Τι άνοιξε. Α, γυαλιά και βλάκιε. Ρολογάκι και γυαλάκι. Yeah. Written book. Ακόμα πιο fail. Τι να τα κάνω αυτά. Πώ θα του δώσω αυτά τα πράγματα. Yeah. Αυτό δεν αξίζεται για πλάκα στο μεταξύ. Ε, πιο μετά θα έχει όλο και κάτι. Δεν γίνεται. Οπότε αυτά πάνω κάτω. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ακόμα ένα challenge. Και αυτά από μένα. Αν μας άρεσε το βιντεάκι αφήστε και ένα like. Και αν είστε καινούργοι κάντε και subscribe. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.